Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 12 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκριθμη κατάσταση με τους συμβασιούχους στην Πάτρα. Δύο συγκεντρώσεις σήμερα. Πολιτική αντιπαράθεση και καταγγελίες για ξυλοδαρμούς. Συζήτηση στο Λεπάντο. Νοθευμένη κοκαίνη στα στέκια της πόλης. Τα σημεία που γίνεται καθημερινά το αλυσβερίσι. Επίθεση σε περιπολικό από νεαρούς και καταγγελίες για αστυνομική βία. Μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση στην Πάτρα μετά τη χθεσινή κατάληψη του νέου Δημαρχείου από συμβασιούχους που ζητούν στήριξη στον δικαστικό τους αγώνα από τη Δημοτική Αρχή και την καταγγελόμενη από τους ίδιους επίθεση που δέχθηκαν από δυνάμεις που πρόσκυνται στο Κομμουνιστικό Κόμμα τα ξημερώματα για να σπάσει η κατάληψη. Η Δημοτική Αρχή αρνείται εμπλοκή της σε επεισόδιο ξυλοδαρμού, επιτιθέμενη σε δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, χωρίς ωστόσο να αρνείται τη δράση ομάδας ατόμων που άνοιξαν, χωρίς την παρουσία αστυνομίας, το Δημαρχείο. Ας δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε για εκτενή συζήτηση. Έκριθμη είναι η κατάσταση στην Πάτρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επίθεση που δέχθηκαν οι παρατασιούχοι από αγνώστους τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ έκαναν κατάληψη του νέου Δημαρχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως πρόκειται για ομάδες που προέρχονται από χώρους που υποστηρίζουν τη Δημοτική Αρχή. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα ξημερώματα οι συμβασιούχοι, καταγγέλουν επίθεση κουκουλοφόρων. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν: κουκουλοφόροι με τη συνοδεία αντιδημάρχου, φωνάζοντας και απειλώντας συμβασιούχους που φύλασαν το Δημαρχείο, επιτέθηκαν στους εργαζομένους με καδρόνια. Έκοψαν αλυσίδες και ξεκίνησαν να χτυπούν τους εργαζόμενους, καταλήγοντας δύο συνάδελφοί μας αιμόφυρτοι. Λοιπόν, από το πρωί διονύζεται ένα πρόβλημα για μια επίθεση που έγινε στους εργαζόμενους. Εμείς ως προς αυτό δεν έχουμε να δηλώσουμε τίποτα. Γιατί? Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει, το περιστατικό αυτό είναι καταγεγραμμένο και στην αστυνομία και στο ΕΚΑΔ. Εκεί μπορεί να διαπιστωθεί αν είναι αληθές αυτό που λένε οι εργαζόμενοι ή αν είναι ψέμα. Και το σταματάμε εδώ. Εμείς δεν θα μπλέξουμε σε προβοκάτσεις και σε τέτοια πράγματα. Σήμερα είδαμε να πούμε ότι η Δημοτική Αρχή, μετά από το δελτίο τύπου που έβγαλε χτες, τι έκανε. Ενώ υπήρχε απεργιακή κινητοποίηση από τους εργαζομένους του Δήμου Πατρέων, τι κάλεσε. Κάλεσε εργαζομένους του Δήμου Πατρέων να κάνουν απεργία επάνω στην απεργία. Μην νομίζουν ότι είμαστε κουτορνίθια. Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε. Αν νομίζουν ότι θα τους ακολουθήσουμε, είναι εχθρά γελασμένοι. Εμείς ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο πάνε να διασπάσουν τον αγώνα μας. Αυτό δεν θα το πετύχουν. Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Λοιπόν, και θα πω και κάτι άλλο. Αυτό που έγινε, που ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι, είναι καταγεγραμμένο. Μόλις τραπήκαν σε φυγή οι εργαζόμενοι, μετά από 5 λεπτά άνοιξε η Δημαρχία, παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι διεκδικούν την ανανέωση των συμβάσεών τους. Η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει ως ψευδείς τις ειδήσεις αυτές, μιλώντας για προσπάθεια συκοφάντησης. Έτσι, καλέσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο το πρωί της Παρασκευής με σύνθημα «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα». Την πρώτη μέρα που ήρθαμε σε αυτό το Δήμο, ως Δημοτική Αρχή, βρήκαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έχει βάλει στη δεξαμενή του 325 εργαζόμενους από το Δήμο Πατρέων και χιλιάδες από όλη την Ελλάδα για να ελέγξει γιατί έγινε να ορίσει το χρόνο. Και εμείς σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον είπαμε ότι όχι, δεν θα δοθούν οι φάκελοι. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος βρεθήκανε στα δικαστήρια για παράβαση καθήκοντος. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη στάση. Μπροστά μας έχουμε ένα θέμα το οποίο λέει ποιος είναι ο δρόμος.
Λέει κάποιος, μα εσείς θα τους προσλάβετε. Ποιους θα προσλάβουμε, πόσους θα προσλάβουμε. Θα προσλάβω, υπάρχει ένας από τους 4.200 που δεν θέλει να έχει δουλειά στο Δήμο. Στα συνδικάτα του και οι εργαζόμενοι όλο αυτό το διάστημα παλεύουν μαζί με την αγωνιστική δημοτική αρχή της πόλης μας για δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο για το καλό των εργαζομένων της πόλης μας, για το καλό του λαού της πόλης μας. Επόμενος μεγάλος σταθμός, μεγάλη πανεργατική απεργία στις 17 Απρίλη και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων για αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Όλοι και όλες την Δετάρτη το πρωί στις 17 μπροστά στο εργατικό κέντρο της Πάτρας στις 10.30. Συνεχίζουμε μαζί, Δημοτική Αρχή, εργαζόμενοι για το καλό όλων μας. Το αποτέλεσμα ήταν η επί της ουσίας διενέργεια δύο συγκεντρώσεων, καθώς οι παρατασιούχοι δεν θέλησαν να παραστούν σε εκείνη που κάλεσε η Δημοτική Αρχή. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στις οποίες προέβη η τροχέα, τα ΜΑΤ αναχέτησαν την πορεία των πρώην εργαζομένων. Ξεκινώντας τον ευρύ κύκλο της συζήτησής μας, έχω μαζί μου στο στούντιο τον επικεφαλής της παράταξης Σπιράλ, Πέτρο Ψωμά. Κύριε Ψωμά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε ξανά. Καλησπέρα και σε εσάς. Να βάλω τα πράγματα από την αρχή συνοπτικά και σας δίνω αμέσως τον λόγο για τον απαραίτητο σχολιασμό. Είχαμε κατάληψη. Θέλουν στήριξη στον δικαστικό τους αγώνα οι παρατασιούχοι. Ο Δήμος ζητά, όπως λέει η Δημοτική Αρχή, μόνιμες και σταθερές θέσεις. Γι' αυτό βρέθηκε εκεί κατά την εκδίκαση της αγωγής, στο δικαστήριο δηλαδή, και όχι σε άλλες δικαστικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την προσωρινή παραμονή τους, διότι έτσι γίνονται όμοιροι πολιτικών παιχνιδιών. Η αστυνομία κάλεσε τον κύριο Πελετίδη για να τον ρωτήσει, αφού είναι ο οικοδεσπότης, τα λέγαμε, στο νέο Δημαρχείο, εάν αυτεπάγγελτα συνενεί να μπει μέσα. Είπε όχι ο κύριος Πελετίδης και λίγες ώρες μετά κάποιοι άνθρωποι, όπως καταγγέλλεται, για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά δεν τους είδα, υπάρχει όμως υλικό στην διάθεσή μας, περίπου 100, μπορεί να ήταν και παραπάνω, επιτέθηκαν ξημερώματα στους συμβασιούχους. Μάλιστα, οι ίδιοι συμβασιούχοι καταγγέλουν ότι κάποιοι τους χτύπησαν άσχημα, δύο εξ αυτών. Ο κύριος Πελατίδης σήμερα έκανε αντισυγκέντρωση εντός του Δημαρχείου και την ίδια ώρα οι συμβασιούχοι συγκεντρώνονταν λίγο πιο πέρα στη Συμβολή των Οδών Κολοκοτρών και Κορίνθου. Μάλιστα, πήγαν πεζοί προς το Δημαρχείο, δεν τους το επέτρεψε η αστυνομία. Τη Δευτέρα πάει στην Αθήνα ο κύριος Πελατίδης για να στηρίξει τους συμβασιούχους και να ζητήσει από την κυβέρνηση, εκεί που λαμβάνονται, λέει, οι αποφάσεις να δώσει χρήματα για να τους προσλάβει μόνιμα. Τι λέτε? Και όλο αυτό που μόλις είπατε είναι η εικόνα που η Πάτρα μας εκπέμπει εκτός. Είναι ντροπή. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα. Θα ήταν γκρίζα αν μέναμε στους 100, εσείς το είπατε το νούμερο, ακούω και εγώ ότι ίσως ήταν περισσότεροι, που αξιμέρωτα πήγαν να κάνουν ανακατάληψη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αλλά είναι μαύρη μέρα γιατί έπεσε και ξύλο. Γιατί υπήρξε ξυλοδαρμός. Δεν το υιοθετούμε. Το είδες στο ρεπορτάζ. Βέβαια, μιλάει με την πλάτη ο άνθρωπος. Έχω συνομιλήσει με τον άνθρωπο. Μιλήσαμε και εμείς, κύριε Γκόλη, γνωριζόμαστε. Δεν θέλω να πω τα στοιχεία του, ναι. Λέει ότι έφαγε πολύ ξύλο. Αυτό ισχυρίζεται. Πήγαν με καδρόνια. Όχι στο πρόσωπο όμως. Έπεσε ξύλο. Έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία βγάζει μια βεβαιασμένη ανακοίνωση λίγο πριν την έναρξη της κινητοποίησής της το πρωί και λέει δεν έγινε τίποτα. Δεν είπε δεν ξέρουμε κάτι. Δεν είπε δεν έχουμε σχέση. Δεν είπε εμείς δεν γνωρίζουμε. Είπε δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή. Δεν έγινε ξυλοδαρμός, είπε. Ναι. Γνωρίζει δηλαδή η Δημοτική Αρχή αν έγινε ξυλοδαρμός και σε ποιο σημείο. Η Δημοτική Αρχή που δεν ξέρει ποιος βανδαλίζει το Δημοτικό Θέατρο που έχει κάμερες ή θα έπρεπε να έχει. Που δεν ξέρει ποιος μολύνει τα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Δεν γνωρίζουν τι γίνεται στα ιδιόκτητα δημοτικά κτίρια ή αντικείμενα ή μνημεία και γνωρίζει ότι σε μια ολόκληρη πόλη και σε ένα τεράστιο χώρο γύρω από το Δημαρχείο, γιατί ήταν οι συμβασιούχοι εκεί όλη νύχτα, δεν έπεσε ξύλο. Σαφέστατα και ξέρουν, σαφέστατα και έχουν ενοχές, σαφέστατα και είναι υπεύθυνοι και αυτό φάνηκε και κλιμακώθηκε από χτες όταν αποφασίστηκε, γιατί χάσαν το μονοπόλιο του αγώνα, να κάνει ο Δήμος, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, κινητοποίηση καπελώνοντας το κίνημα των εργαζομένων. Αυτά είναι πραγματικά ντροπιαστικά. Χτες κατακλείστηκαν τα email σας, είμαι σίγουρος, εδώ στο κανάλι και όλα τα μέσα ενημέρωσης έλαβαν ανά 15 λεπτά
ένα διαφορετικό δελτίο τύπου που το υπέγραφε ένα ίδιο κείμενο copy-paste διαφορετικός αντιδήμαρχος ή δημοτικός τέλεχος. Είναι έτσι? Ακριβώς. Στέλνανε, αυτό δεν έχει προηγούμενο, όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποτελεσματικό αυτό να στέλνουν δηλαδή οι αντιδήμαρχοι. Αυτό άρα θα είναι σαν να βάζετε εσείς 400 άτομα τη δική σας παράταξη που ήταν υποψήφοι και να στέλνει ο καθένα το δικό του δελτίο τύπου. Δηλαδή, αυτό δημιούργησε ένα κλίμα. Αν καταλαβαίνει, όμως, μπορεί να είναι έως και αστείο. Δεν είναι αστείο, γιατί αυτό δημιούργησε ένα κλίμα εκφοβισμού. Γιατί κλίμα, γιατί αυτό σήμερα δημιούργησε... ήταν πάνω από 150 άτομα έξω από το Δημαρχείο. Όχι, αλλά να τι έγινε το πρωί. Μα είναι δυνατόν, διαβάσαμε ανακοινώσεις δημοτικών συμβούλων που 100 μέρες τώρα στο Συμβούλιο δεν έχουμε ακούσει τη φωνή τους. Με τις ανακοινώσεις τα νομίζαμε ότι έρχεται να μιλήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και θα έχει τόσο κόσμο στην πλατεία Γεωργίου, και όμως δεν ήταν έτσι. Και στο τέλος, αργά χτες το βράδυ, βάλανε και σε μία λίστα όλα τα σωματεία που τα ορίζουν, που ενημερώθηκαν ότι θα είναι εκεί, υποτίθεται, και πήγανε δια των εκπροσώπων τους για να στηρίξουν ένα αγώνα που δεν κατάλαβα ποια ήταν τα αιτήματα. Γιατί επειδή ο ξυλοδαρμός επισκίασε τα πάντα σήμερα, μην χάνουμε τη θλιβερή εικόνα ενός δημάρχου που κλείνει το δημαρχείο που άνοιξε πριν από ένα μήνα. Άνοιξε το δημαρχείο στο Αρσάκιο, εγγένεια δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν πειράζει, να κατασταθούν οι υπάλληλοι και να εξυπηρετούνται οι δημότες, θέλουμε, και πριν κλείσει μήνας, έκλεισε το δημαρχείο από την ίδια τη Δημοτική Αρχή. Ακούω ότι θα είναι κλειστό και τη Δευτέρα. Επειδή ο δήμαρχος θα πάει στην Αθήνα να διεκδικήσει για την πόλη, θα είναι κλειστές οι υπηρεσίες και τη Δευτέρα. Και μπροστά από το νέο οίκημα του Δήμου μας, ο δήμαρχος δεν μίλησε σαν δήμαρχος. Μίλησε σήμερα σαν κομματικός τέλεχος. Παροτρύνω άπαντες να δουν και να ακούσουν μια καθαρά πολιτική ομιλία που είναι στο πλαίσιο των ευρωεκλογών, είναι στο πλαίσιο του να αυξήσουμε λίγο το ποσοστό του κόμματος του κ. Πελετίδη πανελλαδικά, είναι στο πλαίσιο να ρίξουμε ευθύνες σε όλους τους άλλους και να αποποιηθούμε των δικών μας ευθυνών. Αυτή η ομιλία που έγινε σήμερα στο Αρσάκιο, στο νέο Δημαρχείο, δεν ήταν ομιλία δημάρχου. Ακόμα και τα αιτήματα, μπήκε στο τέλος απλώς αυτό που μπαίνει πάντοτε έτσι, γιατί είναι αγαλυτό και δεν θα το λύσουν ποτέ, να πάρουμε τα υποτιθέμενα 60 εκατομμύρια από το κράτος μας το χρωστάει. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα που συζητήθηκαν σήμερα, όλη η φρασιολογία, όλο το πολιτικό κλίμα που δημιούργησε ο Δήμαρχος, δεν ήταν αυτοδιοικητικό, δεν ήταν για την πόλη. Πραγματικά έχουν χάσει τον έλεγχο, τους διακατέχει πανικός. Αυτό που θερίζουν τώρα είναι θύελλες, γιατί έσπηραν ανέμους, γιατί το θέμα των συμβασιούχων μόνο στην Πάτρα ισχύει, σε κανέναν άλλο δήμο της χώρας, και ισχύει και υπάρχει, γιατί αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον αυτών των ανθρώπων και η ελπίδα τους, γιατί παίζουν στις πλάτες τους παιχνίδια, όταν το 18 και το 19 ο δήμαρχος έλεγε «Θα είμαι δίπλα σας στον αγώνα». Σας ευχαριστώ και πολύ σήμερα δεν ήταν δίπλα τους, τους έδερνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Οφείλει η Δημοτική Αρχή να απαντήσει ποιος έδιρε τους συμβασιούχους. Πλανάτε αυτό το ερώτημα και θα την ακολουθεί μέχρι τις επόμενες κάλπες. Σας ευχαριστώ, κύριε Ψωμά. Στην παράταξη Πάτρα σπουδαία και πάλι τώρα, στον Βασίλειο Ιβαλή. Θα περάσουμε, έχουμε συνδεθεί με στο Skype, τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε, κύριε Ιβαλή, στο Δελτίο Ειδήσεων του Λεπάντο. Να είστε καλά, κύριε Κουγκόλη, εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχολιασμό για τα όσα είδαμε, ακούσαμε και μάθαμε για τα ξημερώματα και για την επίθεση αυτή που καταγγέλουν ότι δέχτηκαν οι συμβασιούχοι, παρατασιούχοι. Αυτά που καταγγέλλονται ότι έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί είναι ιδιαίτερα σοβαρά και αποτελούν μια θλιβερή σελίδα στην ιστορία της πόλης μας, στην εργασιακή ιστορία της πόλης μας. Εμείς, σαν παράταξη Πάτρα Σπουδαία και πάλι, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για όλα αυτά τα γεγονότα και θεωρούμε αυτονόητη και την καταγγελία όλων αυτών των γεγονότων και των ξυλοδαρμών και από τη Δημοτική Αρχή. Οι συμβασιούχοι του Δήμου Πατρέων έχουν, όπως κάθε άνθρωπος, δικαίωμα στην εργασία. Αξίζουν το σεβασμό όλων μας, ανεξαρτήτως αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε μαζί τους. Εμείς πιστεύουμε ότι οι συμβασιούχοι είναι όμοιροι μιας κατάστασης στην οποία τους οδήγησε η ίδια Δημοτική Αρχή. Οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι, όπως και οι συμβασιούχοι οκταμηνίτες άλλων ετών, είχαν μπει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο έχει όρους, διατάξεις και ακολουθεί διαδικασίες. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρχή και τέλος. Εργατοπατέρες όμως της χώρας μας
προχώρησαν και τους οδήγησαν σε μια κατάσταση ομηρίας. Να πιστέψουν ακόμα και οι ίδιοι και να διεκδικούν με την δικαστική οδό την μονιμοποίησή τους στις θέσεις τους στο Δήμο Πατρέων. Σε μια διαδικασία την οποία μπήκε και η Δημοτική Αρχή. Μπήκε η Δημοτική Αρχή όταν τα πράγματα και οι εργαζόμενοι που διεκδικούσαν ήταν λίγοι. Όμως αντιλαμβάνεστε, σε εποχές όπου η εργασία είναι δύσκολη, η ανεργία μαστίζει και η ακρίβεια είναι στο Θεό, ότι αυτά πήραν τη μορφή ντόμινο. Έτσι, οι δεκάδες γίνανε εκατοντάδες και κατόπιν χιλιάδες. Και προφανώς ο Δήμος δεν μπορεί, φυσιολογικό είναι, να καλύψει όλα αυτά τα κόστη και ρίχνει το μπαλάκι οπουδήποτε αλλού. Όμως είναι υποχρέωση, κύριε Κογκόλη, της Δημοτικής Αρχής, που επί της ουσίας δημιούργησε το πρόβλημα, να προχωρήσει και στην εξομάλυνση του προβλήματος με τακτοποίηση των συγκεκριμένων ανθρώπων. Τι λέτε στους συμμαχιούχους από εδώ και πέρα, διότι υπάρχει και επόμενη μέρα. Εμείς ως παράταξη θεωρούμε, όπως είπα και στην αρχή, ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην εργασία. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι στην πηγή, ήταν στην εργασία και τους δημιούργησαν φρούδες ελπίδες ότι θα γίνουν μόνιμοι στο Δήμο Πατρέων. Άρα στηρίζετε το αίτημα για προσωρινή παραμονή τους τουλάχιστον. Προφανώς. Εσείς ως παράταξη. Μάλιστα. Προφανώς. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρξει μία εξομάλυνση στη συγκεκριμένη διαδικασία και προφανώς για να υπάρξει εξομάλυνση αυτή και να βρεθούν οι τρόποι, δεν θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να πεταχτούν από τη μία μέρα στην άλλη στον δρόμο από αυτούς οι οποίοι επί της ουσίας τους καλλιέργησαν αυτές τις φρούδες. Ζητάτε άμεση σύγκληση στο Δημοτικό Συμβουλίο ή όχι? Προφανώς. Βεβαίως, κύριε Κομπούλη. Δεν μπορεί να συζητάει όλη η πόλη ένα θέμα, να δημιουργούνται γεγονότα γύρω από αυτό το θέμα και να μην το κουβεντιάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα προβούμε σε επαφές με τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης και αν η Δημοτική Αρχή δεν θέσει το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας φτάνουν η Δημοτική Σύμβουλη, έτσι ώστε από την νομοθεσία να το εισάγουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κογκολή. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, Κώστας Βόλη, μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα σας, κύριε Βόλη. Ευχαριστώ που ξανά ήρθατε, διότι τα γεγονότα είναι συνεχή. Για να μην χάσουμε την ουσία, θα ξεκινήσω όμως από το ξύλο που καταγγέλλεται ότι έπεσε σε δύο ανθρώπους με τους οποίους συνομιλήσαμε. Οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται, λένε, για τη ζωή τους. Κοιτάξτε, ακούσαμε ότι έγιναν πρωτόγνωρα επεισόδια και λέω πρωτόγνωρα γιατί η πόλη έχει να ζήσει τέτοια επεισόδια κάποιες δεκαετίες και νομίζω ότι εκείνα τα επεισόδια που στα οποία αναφέρομαι τα έχουμε όλοι καταδικάσει και θεωρώ ότι πρέπει να τα καταδικάσουμε και τα τωρινά επεισόδια όλοι. Η πόλη έχει ανάγκη ηρεμία, πρέπει να φύγει η τοξικότητα, πρέπει να μην υπάρχει βία και να υπάρχει διάλογος και μόνο διάλογος και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Ακούσαμε λοιπόν ότι έγινε ένας ξυλοδαρμός. Υπελήθησαν μηνύσεις από ό,τι ξέρω, θα γίνει έρευνα. Καταδικάζουμε κάθε μορφής βία που υπάρχει. Πήγατε στην αστυνομία, τι σας είπε, γιατί συνομίλησε με τον Δήμαρχο, του είπε επειδή εκείνη το σπίτι σου μπορώ να παρεύουμε αυτεπάγγελτα, συμφωνείς? Και λέει όχι. Και μετά από λίγες ώρες κάποιοι άνθρωποι που καταγγέλλεται ότι ανήκουν σε συγκεκριμένο χώρο ανακατέλαβαν το κτίριο. Κοιτάξτε, να πούμε κάτι. Η αστυνομία τι έκανε? Πριν πούμε για την αστυνομία, φέρει μεγάλη ευθύνη η Δημοτική Αρχή. Και δεν εννοώ ότι κάποιος δήμαρχος ή αντιδήμαρχος είπε στους δράστες, τον όποιον δράστη πήγαινε χτύπα κάποιον. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Εννοώ ότι όταν
ο αντίδικός σου του Δήμου, που είναι οι συμβασιούχοι, έχουν μια κατάληψη στο Δημαρχείο και εσύ οργανώνεις κινητοποίηση πάνω στην κατάληψη αυτή, προφανώς πυροδοτείς ένταση. Είναι δυνατόν να ακούμε τη Δημοτική Αρχή και τους αντιδημάρχους να καλούν τον κόσμο εκεί που είναι οι καταληψίες να κάνουν συγκέντρωση? Υπενθυμίζω, συμβασιούχοι και Δήμος είναι αντίδικοι στα δικαστήρια. Δεν είναι μαζί, είναι εναντίον ο ένας του άλλου. Και πας και κάνεις εκεί συγκέντρωση. Ναι, αλλά δεν θα υπάρχει βία και ένταση? Ο Δήμος Πατρέων, όπως λέει ο κύριος Πελετίδης, ότι είναι δίπλα του, ζητά μόνιμες και σταθερές θέσεις και όχι να γίνονται μπαλάκι άνθρωποι. Συμφωνούμε αυτοί και όμοιροι απόλυτα. Με συνεχείς παρατάσεις. Συμφωνούμε δηλαδή, απόλυτα. Γιατί δεν τους στηρίζει, γιατί δεν τους στηρίζει ο Δήμος? Καταρχάς, να πω κάτι τελευταίο, μια και μιλάτε για το Δήμο. Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο και παρακινεί σε βία το να ακούμε τον Δήμαρχο, τουλάχιστον από ό,τι διάβασα. Ναι. Να μιλά σήμερα στο Δημαρχείο και να αναφέρεται σε εμάς, εμείς είμαστε αντιπολίτευση, εγώ ασκώ την δρυμία κριτική εις βάρος του Δημάρχου, να λέει άθλιους, πονηρούλιδες, εμάς. Δηλαδή, ναι. Τι άλλο είπε, πρέπει να πει? Είπε ότι είστε με την πλευρά του συστήματος, υπηρετείτε να το σύστημα. Να πει ότι είμαι με το σύστημα. Τη λέξη άθλιος σας όμως... Σας επιβράβεσε ο λαός. Σας είπε πονηρούλιδες και άθλιους που εκμεταλλεύεστε. Μπράβο. Το ιερό δικαίωμα είναι της εργασίας. Είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να μιλά για μένα με το χαρακτηρισμό άθλιος? Ναι, ναι. Πού ζούμε? Ναι. Η αστυνομία τι σας είπε, κύριε Σβολή? Η αστυνομία είπε ότι θα διερευνήσει και κάνει, θα δει τις κάμερες και θα... Οι συμβασιούχοι που πήγατε και τους συναντήσατε, τι σας είπαν? Εγώ προσπάθησα να τους πω να είναι ήρεμα τα πράγματα, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ένταση και βία. Οι άνθρωποι ελπίζουν, ξέρετε κάτι, αυτός που ζει με 570 ευρώ και χάνει τη δουλειά του στο τέλος του 8μηνου, ελπίζει. Δεν έχει πάνω να ελπίζει. Και εμείς τι λέμε, κύριε Κογκόλη? Λέμε ότι πρέπει το κράτος να δώσει χρήματα, αφού τα δημοσιονομικά μας πάνε καλύτερα μετά τα μνημόνια, πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση και πρέπει και ο Δήμος να είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τι σημαίνει δίπλα? Ότι όταν θα πάνε στο δικαστήριο, στο ένδικο μέσο που έχουν, νομικά θα κριθεί από τον δικαστή, αλλά μπορείς ανθρώπινα και μόνο να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος τον χρειαζόμαστε στη δουλειά του. Και επειδή υπάρχει αυτό το επιχείρημα, δεν έχουμε χρήματα που ακούω συνέχεια, να σας ενημερώσω, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι πάρα πολλά χρήματα θα εισπραχθούν. Γιατί? Μεγάλο ποσό από 70 εκατομμύρια ευρώ που μας χρωστούν στην πόλη μας έχουν πάει στην εφορία. Και θα εισπράξει πάρα πολλά χρήματα ο Δήμος Πατρέων μέσω της εφορίας. Μόνο τα πρόστιμα του ΚΟΚ είναι πάνω από 23 εκατομμύρια ευρώ από τις παραβάσεις. Αυτά τα χρήματα φτάνουν και περισσεύουν για να πληρωθούν. Και αν με το καλό οι άνθρωποι δικαιωθούν, προφανώς θα πρέπει η κυβέρνηση να πει: δίνω χρήματα στην Πάτρα. Θα πάτε στην Αθήνα τη Δευτέρα? Εγώ το είπα παλί ότι εάν υπάρχει συγκεκριμένο ραντεβού με κάποιον, με τον Υπουργό, με υφυπουργό, με κάποιον αντιπρόσωπο. Εντάξει, τώρα να πάμε να περπατήσουμε στον δρόμο και να δούμε τον Αθηναϊκό ήλιο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι. Άλλωστε, η Δημοτική Αρχή έχει πράξει ανάλογα πολλές φορές με τέτοιες κινητοποιήσεις και τι έχει κερδίσει? Υπάρχουν κάποιες μορφές ότι δικηγορικά γραφεία και συγκεκριμένοι συμβασιούχοι ζητούν συνεχώς παρατάσεις, διότι τα δικηγορικά γραφεία παίρνουν χρήματα και οι συγκεκριμένοι παίρνουν μίζα. Αυτό υπονοήθηκε? Είναι δυνατόν τώρα να λέει η Δημοτική Αρχή ότι φταίει ο Σβόλης, ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία, ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ, ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ? Σήμερα ακούσαμε ότι φταίνει οι δημοσιογράφοι, ότι φταίει ο δικηγόρος, ότι φταίει ο εργαζόμενος, ότι φταίει ο δικαστής. Όλοι φταίνε πλην αυτού που διοικεί την πόλη μας 10 ολόκληρα χρόνια. Ας καταλάβουν λοιπόν οι πατρινοί πολίτες ότι αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει κάποτε με αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω στην πόλη. Στους συμβασιούχους τι λέτε? Εγώ είμαι δίπλα τους και πρέπει να δικαιωθούν. Ξέρετε κάτι, κύριε Κογκόλη? Ανθρώπινα και μόνο, ο πολιτικός είναι για τον πολίτη. Λοιπόν, αν δεν σκέφτεσαι ανθρώπινα, να λες, έχει δίκιο αυτός που ζει με 570 ευρώ, έχει δίκιο αυτός που δεν έχει δουλειά σήμερα, τότε δεν πρέπει να είμαστε πολιτικοί. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Εφόλης της ύλης τώρα, για να απαντήσει, είναι μαζί μας εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσας. Καλώς ήρθατε στο Λεπάντο, κύριε Πλέσα. Καλησπέρα, κύριε Κογκόλη. Καλησπέρα. Οι συμβασιούχοι, οι παρατασιούχοι σας κατηγορούν, λέγοντάς σας ότι θα πρέπει να τους στηρίξετε στον δικαστικό αυτό αγώνα, όχι μόνο για την μονιμοποίησή τους, αλλά και για την παράταση ζωής στην εργασία τους, κάτι που εσείς δεν κάνατε. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξε ένταση
τα ξημερώματα και λέγεται πως ομάδες που πρόσκυνονται στο Κομμουνιστικό Κόμμα και άρα στη Δημοτική Αρχή θέλησαν με έναν τρόπο πολιτικό για εσάς, για άλλους όχι, να ανακαταλάβουν το Δημαρχείο, ενώ καταγγέλλεται επιπρόσθετα ότι δύο άτομα ξυλοκοπήθηκαν από τους συμβασιούχους. Τι απαντάτε? Κύριε Γκουγκόλη, εμείς αγωνιζόμαστε με το πρόσωπο καθαρό και αταλάντευτη προς ανατολισμένη στους στόχους μας. Δεν έχουμε κουκούλες, άλλοι βάζουν κουκούλες. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε με υψωμένη τη γροθιά μας, πρόσωπο κατά πρόσωπο, γνωρίζουν οι πάντες ποιοι είμαστε και όλο αυτό αποτελεί μια προβοκάτσια κατά της Δημοτικής Αρχής, ενταγμένη στο οργανωμένο σχέδιο που υπάρχει να χτυπήσουν τη Δημοτική Αρχή και το πολιτικό σχηματισμό που είναι δίπλα από τη Δημοτική Αρχή, διότι δεν το έχουμε κρύψει ότι είμαστε Δημοτική Παράταξη του ΚΚΕ. Πολύ δε περισσότερο εν ώψη εκλογών. Είδα και εγώ λοιπόν ένα βίντεο που έβλεπε, βλέπαμε κάποιον, όχι πρόσωπο με πρόσωπο με την κάμερα, αλλά γυρισμένη την πλάτη στην κάμερα, με μια ζακέτα και μια κουκούλα που έλεγε ότι το χτύπησαν. Γιατί λοιπόν δεν λέει ονόματα συγκεκριμένα? Ποιος, πού, μέχρι και αντιδημάρχους εμπλέκουν? Μίλησα με τον άνθρωπο είναι αυτό, δυνατόν. Με τρεμάμενη φωνή μου είπε ότι έφαγε πολύ ξύλο και ότι φοβάται. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό είναι προβοκάτσια. Και θα αποδειχθεί για τη συνέχεια. Διότι η Δημοτική Αρχή, το ΚΚΕ, που είναι συνέχεια μέσα στους αγώνες, ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοιες μεθόδους. Αγωνιζόμαστε με το κεφάλι ψηλά και να μας βλέπει ο κόσμος. Άλλοι φοράνε κουκούλες, κύριε Γκογκόλη. Και βεβαίως να αποδειχθεί στη συνέχεια και θα αποδειχθεί η προβοκάση αυτή που έχει στηθεί και επαναλαμβάνω είναι ένα μέρος του σχεδίου που έχει εξυφανθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά της Δημοτικής Αρχής, κατά το ΚΚΕ και χρησιμοποιούν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης και τους εργαζόμενους αυτούς για τους οποίους ευθύνονται που είναι στην κατάσταση της ανεργίας προκειμένου να χτυπηθεί και η Δημοτική Αρχή σε βάρος της πόλης φυσικά και το ΚΚΕ. Δικηγορικών γραφείων και συμφέροντα συμβασιούχων, διότι ακούστηκε και αυτό, οι οποίοι υπάρχει δυνατότητα να παίρνουν μίζες από τα χρήματα των δικηγόρων? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ και κανείς δεν μπορεί να το πει. Αυτό είναι υπόθεση των ιδίων των εργαζόμενων με το, δικηγορικό γραφείο που οφείλουν να γνωρίζουν και τι κάνουν και οι εργαζόμενοι. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε τέτοιο. Η θετική έδρα τι σημαίνει? Κοιτάξτε, κοιτάξτε να σας πω. Λέτε ότι δηλαδή κάποιοι δικαστές δεν είναι αδέκαστοι? Κοιτάξτε, η θετική έδρα το έχουν πει οι ίδιοι δικηγόροι τους. Τι λένε δηλαδή? Ότι ψάχνουμε να βρούμε θετική έδρα. Τι σημαίνει θετική έδρα? Απλά ερώτημα λέμε εμείς. Το έχει πει ο δικηγόρος τους στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συνεδριάζαμε. Ψάχνουμε να βρούμε Λασίθι, Χαλκίδα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, θετική έδρα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Γκουγκόλη? Εμείς αυτά τα ερωτήματα βάζουμε. Από την άλλη μεριά, μέσα σε αυτό το οργανωμένο σχέδιο κατά της Δημοτικής Αρχής και του ΚΚΕ εμπλέκονται και δικηγορικά γραφεία. Τα οποία δικηγορικά γραφεία απομυζούν τους εργαζόμενους αυτούς, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα, διότι αγωνίζονται για το δικαίωμα στη δουλειά. Τους απομυζούν δηλαδή τάζοντάς τους ελπίδα, είναι εμπόριο ελπίδας ότι μπορεί και να μονιμοποιηθούν. Όμως κοιτάξτε. Επειδή είπατε προηγουμένως, λέγεται ότι δεν τους έχουμε βοηθήσει αυτούς τους εργαζόμενους. Για πόσο χρονικό διάστημα έχουν έρθει στο Δήμο? Από το 2018, το 2019, το 2020, έχουν έρθει 8 μήνες. Σήμερα τι έχουμε, το 2020, το 2019, το 2018, σήμερα τι έχουμε, το 2025. Γιατί είναι σήμερα στο Δήμο Πατρέων? Διότι όσο μπόρεσε η Δημοτική Αρχή, επειδή είναι δίπλα στους εργαζόμενους, αγωνίζεται μαζί τους, τους βοήθησε. Πηγαίναμε στα δικαστήρια και λέγαμε ναι, να συνεχίσουμε, θα απομισθούμε το κόστος για όσο χρονικό διάστημα μπορούμε. Πλέον όμως το ταμείο είναι μείον. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Θα είμαστε πολιτικά ανέντιμοι να τους πούμε: θα έρθουμε στο Λασίθι να σας υποστηρίξουμε και μέσα σε ένα μήνα να μην έχουμε να τους πληρώσουμε. Αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λοιπόν και η παράταξη του κ. Σβόλη που είναι φιλοκυβερνητική παράταξη και η παράταξη του κ. Ψωμά που δίθεν ενδιαφέρονται για τους συμβασιούχους αυτούς ποτέ δεν έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση χρηματοδότηση για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς πηγαίνουμε μαζί με τον Δήμαρχο επάνω στην Αθήνα και εκτός από επιστολές και παραστάσεις και κινητοποιήσεις. Τη Δευτέρα τι θα κάνετε, έχετε κλείσει κάποιο ραντεβού με την Υπουργό? Τη Δευτέρα θα πάμε εκεί πέρα λοιπόν στην Υπουργό Εσωτερικών και θα διαμαρτυρηθούμε και θα πετύσουμε να μας δεχθεί προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτά. Τι λέμε λοιπόν? Χωρίς να υπάρχει ραντεβού. Αυτό το χειρίζεται το γραφείο του Δημάρχου. Με το γραφείο της Υπουργού. Σε κάθε περίπτωση θα ζητήσουμε προσλήψεις προσωπικού
στο Δήμο Πατρεών, σύμφωνα με τις στενές οργανικές θέσεις που έχουμε. Κύριε Γκογκόλη, είναι 4.200 με 4.500 έχουν περάσει από το Δήμο Πατρεών. Ο Δήμος Πατρεών έχει ανάγκη 4.500 εργαζόμενους. Ναι, λένε όμως ότι τους είχατε πει, όπως και η αντιπολίτευση, ότι είμαστε μαζί σας, σας στηρίζουμε, και όταν είδατε ότι γυρνούν πολλοί και ότι ο λογαριασμός είναι υπέρογκος, κάνετε πίσω. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν τους είπαμε ότι υπάρχει ελπίδα μέσω των δικηγορικών γραφείων και μέσω των δικαστηρίων. Αντίθετα, τους λέγαμε ότι ένας και μόνος είναι ο αγώνας, είναι ο πολιτικός και συνδικαλιστικός αγώνας. Ποιος εμποδίζει να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι με μόνιμες θέσεις εργασίας? Η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και οι δημοτικές παρατάξεις. Πόσοι είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι τώρα? Που δίθεν ενδιαφέρονται. Οι δημοτικοί υπάλληλοι, λοιπόν, μόνιμοι εννοώ. Ναι, ναι. Είναι 900 αυτή τη στιγμή. Και πόσους χρειάζεστε? Και η ΔΑΧ, σύμφωνα με το οργανόγραμμά μας, με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, έχουμε 400 στενές οργανικές θέσεις. Άρα αυτή συν 400, στιγμή, όχι συν 4.000. Να, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, λοιπόν, στο Λασίθι της 17 Τετάρτου είναι 574 άτομα. Κοιτάξτε, 15, 16 και 19 Απριλίου στην Αθήνα πλέον, στην Αθήνα, είναι 450 άτομα. Πριν μια εβδομάδα ήταν 103 άτομα. Έρχονται συνέχεια δικόγραφα και ζητάνε, λοιπόν, ο Δήμος να πληρώσει το κόστος μισθοδοσίας. Δεν έχει δυνατότητα. Για να γίνει η μισθοδοσία τους, κάναμε τεχνικό πρόγραμμα, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, και πλατείες, αναπλάσεις και έργα έγιναν μισθοδοσία τους. Ποτέ δεν τους είπαμε ότι υπάρχει πιθανότητα να μονιμοποιηθούν. Και επίσης, και τελευταίο, και κλείνω, κύριε Γκογκόλη. Καταρχάς, Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν τροποποιήσει το άρθρο 103 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει τη μετατροπή των συμβάσεων ΙΔΟΧ ορισμένου σε αόριστο χρόνο. Και δεν είναι οι υπάλληλοι αυτοί, οι εργαζόμενοι, δεν είναι ΙΔΟΧ. Δεν έχουν σύμβαση με το Δήμο, εργοδότες τους είναι το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, δεν μετατρέπεται. Αλλά ακόμα και αν ήθελε μετατραπή μέσα από κάποιες δικαστικές απόφασεις, έρχεται ο νόμος Βορύδη και λέει, λοιπόν, στην νομική υπηρεσία του κάθε Δήμου και στην αρμόδια υπηρεσία θα στήσετε έφεση. Που σημαίνει, λοιπόν, ότι οι δημοτικές παρατάξεις που δήθεν υποστηρίζουν αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί δεν διεκδικούν από την κυβέρνηση την κατάργηση του νόμου Βορύδη? Πήγαν συγκεκριμένα άτομα για να ανακαταλάβουν το Δημαρχείο? Το Δημαρχείο είναι ανοιχτό, ο κ. Γκογκόλη. Όχι, λέω, το ξημερώτο. Πήγαν? Που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στη Δημοτική Αρχή. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να μπει μέσα στο Δημαρχείο, στο κτίριο ήταν που είναι σε κατάληψη. Το Δημαρχείο. Δεν λέω για το ξύλο, πήγαν. Μα σας είπα, από το πρωί είναι ανοιχτό το Δημαρχείο. Και βεβαίως ο Σύλλογος των Εργαζομένων είχε στάσει εργασίες από τις 9 μέχρι τις 1 στην προσπάθεια να διευκολύνει τους εργαζόμενους για την κινητοποίηση αυτή που είχαμε εμείς ως Δήμος Πατρεών, και μια πετυχημένη κινητοποίηση. Και επαναδιατυπώσαμε πάλι τις διεκδικήσεις μας. Δεν ήταν αντισυγκέντρωση, κύριε Πλέση, αυτό? Όχι, δεν ήταν αντισυγκέντρωση, ήταν συγκέντρωση, κύριε Γκογκόλη. Μα οι συμβασιούχοι για τους οποίους πήγατε εκεί ήταν σε άλλη συγκέντρωση. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και πήγατε προς τα εκεί, αλλά τους έκλεισαν τον δρόμο τα μάτια. Εμείς καλέσαμε τους εργαζόμενους, τους πρώην εργαζόμενους του Εφορούς Εργασίας αυτής, να έρθουν εκεί να ακούσουν τον Δήμαρχό μας. Να ακούσουν για άλλη μια φορά αυτά που έχουμε να τους πούμε. Να ακούσουν τις απόψεις μας σε σχέση με την κατάληψη. Όμως δεν ήρθαν. Γιατί δεν ήρθαν? Λένε, λοιπόν, ότι ήταν αστυνομία και τους εμπόδισε. Γιατί δεν είναι πατρινοί, δεν θα μπορούσαν να πάνε από άλλο δρόμο και να έρθουν? Αυτά, λοιπόν, είναι δικαιολογίες, διότι πραγματικά δεν ήθελαν να ακούσουν τον Δήμαρχο. Για ποιο λόγο? Διότι σε ενοχλεί η αλήθεια. Διότι η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα, δουλειά για όλους, δουλειά διεκδικούν και δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα. Αλλά ποιοι τους εμποδίζουν? Τους εμποδίζουν οι δημοτικές παρατάξεις που δεν ενδιαφέρονται για αυτούς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πλέση, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα, μαζί μου είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Εντάσσονται σε εσάς, κύριε Καραγεωργόπουλο, ευχαριστώ που είστε μαζί μας, οι συμβασιούχοι. Καλησπέρα, κύριε Γκογκόλη. Οι συμβασιούχοι αυτοί είναι μέλη στο Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων η Ένωση. Ένα μεγάλο μέρος, τέλος πάντων, από τους συναδέλφους και τις συναδέλφες ήταν από τότε που είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια για την παραμονή τους στην εργασία με δικαστικές αποφάσεις. Γιατί λέτε ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι μαζί τους και ότι άλλα τους είπε και άλλα έκανε? Γιατί μου έλεγε ο κύριος Πλέσας προλίγο ότι και στην αγωγή που έκαναν για μονιμοποίηση μαζί τους είναι και ζητούν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας ή του Δήμου. Αυτό δεν ισχύει. Έχουν πάρθει αποφάσεις πολλάκις από το Δημοτικό Συμβούλιο στήριξης αυτών των εργαζομένων. Σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια η Δημοτική Αρχή καταψήφισε. Μιλάμε τώρα για την προηγούμενη θητεία που δεν είχε την αυτοδυναμία η Δημοτική Αρχή. Καταψήφιζε και έστελνε τους δικηγόρους του Δήμου να αντιπαρατίθενται στα δικαστήρια κατά των συμβασιούχων. Μάλιστα, οι ισχυρισμοί
των δικηγόρων του Δήμου, οι οποίοι είχαν εξοδότηση από τον ίδιο τον Δήμαρχο προσωπικά, τον κύριο Πελετίδη, με δική του εξοδότηση έρχονταν σε αυτά τα δικαστήρια, ήταν ότι το προσωπικό στο Δήμο είναι υπεράριθμο και ότι ο Δήμος δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει. Και ζητούσε να απορριφθεί η αίτηση για παραμονή τους στην εργασία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο πικρή, όσο ενοχλητική και αν ακούγεται στα αυτιά της Δημοτικής Αρχής, οφείλουμε να τη λέμε. Έχετε εσείς συγκεκριμένη καταγγελία, έχετε μιλήσει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που φέρετε να ξυλοκοπήθηκαν? Εγώ θα σας πω το εξής. Φέρονται να ξυλοκοπήθηκαν? Εγώ θα σας πω το εξής. Γνωρίζοντας τις πρακτικές της συγκεκριμένης παράταξης του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, γιατί έχω βιώσει κι εγώ ο ίδιος στο πετσί μου τους τραμποκισμούς τους με αφορμή τα επεισόδια που γίνονταν στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Χθες το βράδυ, πολύ πριν συμβούν όλα αυτά, είχα γράψει στο προφίλ μου ότι εύχομαι να μην δώσει εντολή ο κύριος Πελετίδης, αντιλαμβάνεστε, είναι σχηματικό αυτό το οποίο λέω, έτσι. Ναι. Συγκεκριμένος χώρος εννοώ. Σε συγκεκριμένους τραμπούκους που υπάρχουν στους κόλπους του να επιτεθούν στους δύσμυρους συμβασιούχους συνάδελφούς μας. Το έγραψα χθες το βράδυ. Πριν ο Αλέκτρο Λαλίση, σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, συνάδελφοί μας συμβασιούχοι δέχθηκαν τραμπούκι και επίθεση από 6 άτομα τα οποία τους έλεγαν τι πρόβλημα έχετε με το Δήμο, με τον Δήμαρχο, με την Δημοτική Αρχή κτλ. Τι κάνει μια ομιά στα κεραμίδια για το ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος αυτής της επίθεσης. Κύριε Καραγεωργόπουλε, από εκεί και πέρα, τι μελιγενέστε κατά εσάς, τι λογική θα ακολουθήσετε σε σχέση με τους συμβασιούχους, τι θα κάνετε, προτίθεστε να κάνετε κάτι? Είναι εξόχως πολιτικό το ζήτημα. Το ζήτημα πρέπει να το λύσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Να πούμε την αλήθεια όμως στους συμβασιούχους. Δεν γίνεται όσο υπάρχει το συγκεκριμένο σύνταγμα, οι συγκεκριμένες συνταγματικές ρυθμίσεις στην χώρα μας, δεν γίνεται οποιαδήποτε κυβέρνηση, όποια βούληση και να έχει, να μετατρέψει τις συμβάσεις σε αόριστου χρόνου. Τι μπορεί να συμβεί? Να περιμένουμε μέχρι την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση και μέχρι την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση που θα πρέπει όλοι οι συμβασιούχοι της χώρας να δώσουν τον αγώνα τον καλό, οι δημοτικές αρχές να συνενέσουν στις προσφυγές των εργαζομένων στα δικαστήρια και να παραμείνουν οι εργαζόμενοι αυτοί στη δουλειά τους, ρίχνοντας μία γέφυρα, αν θέλετε, χρονική μέχρι την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό πρέπει να γίνει και γι' αυτό η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να είναι δίπλα στους εργαζόμενους στα δικαστήρια και όχι απέναντι, όπως είναι και ψευδώς λέει ότι είναι μαζί τους. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Αλλαγή θεματολογίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Πολλούν νοθευμένη κοκαίνη στα στέκια της Πάτρας. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα μάθετε δε και για τα σημεία που καθημερινά γίνεται το αλυσβερίσι ναρκωτικών. Η νοθευμένη κοκαίνη είναι το κυρίαρχο ναρκωτικό στις πιάτσες των χρηστών της Πάτρας, αλλά και στα στέκια τους. Το προφίλ των ναρκωμανών τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει μειωθεί η χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Εκείνο που έχει μειωθεί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν έμπειροι αξιωματικοί της ασφάλειας Πατρών, είναι η χρήση της ηρωίνης. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το προφίλ της χρήσης έχει γίνει πλέον πιο κοινωνικό, κυρίως από τις νέες γενιές ναρκωμανών και τις νεαρότερες ηλικίες. Η αύξηση της κοκαίνης σε σύγκριση με την χρήση της ηρωίνης, σύμφωνα πάντα με τους έμπειρους κύκλους των αξιωματικών της τοπικής Ελλάς, έχει τη δική της εξήγηση. Οι νέες γενιές, μέσα από την χρήση του διαδικτύου αλλά και από άλλα μέσα ενημέρωσης, ξέρουν πού μπορεί να οδηγήσει η συστηματική χρήση της έναν ναρκωμανή, φτάνοντάς τον στη σωματική, ψυχική και κοινωνική εξαθλίωση. Η κοκαίνη μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες στην ψυχολογία και στην ψυχοσύνθεση ενός ατόμου, βάζοντας σε μεγάλους κινδύνους τη ζωή του, όμως διαφέρει σε αυτό. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς η αύξηση της χρήσης της κοκαίνης συμβαδίζει με το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου ζει λίγο πάνω από τα όρια της φτώχειας. Την ώρα μάλιστα που θεωρείται το ναρκωτικό της ελίτ και η τιμή της κανονικά αγγίζει τα 90 με 100 ευρώ το ένα γραμμάριο. Η απάντηση που δίνουν κύκλοι της Ελλάς είναι ότι τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών έχουν φροντίσει και έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Έτσι, νοθεύουν την κοκαίνη με άλλες ουσίες με σκοπό να την κάνουν πιο προσιτή και την σπρώχνουν στην αγορά σε τιμές αρκετά πιο κάτω από την κανονική τιμή που έχει η καθαρή κοκαίνη. Άλλωστε, το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών, ειδικότερα όταν μιλάμε για άτομα νεαρά στην ηλικία, δύσκολα θα καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ γνήσιας και νοθευμένης κοκαίνης.
Οι περιοχές της Πάτρας, όπου έχει παρατηρηθεί πιο συχνή προσπάθεια διακίνησης ναρκωτικών, παραμένουν λίγο έως πολύ ίδιες. Και αυτό παρά τις συνεχείς προσπάθειες που γίνονται από την αστυνομία και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, η οποία και έχει καταγράψει σημαντικές συνεχόμενες επιτυχίες στο ενεργητικό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του νεολόγου των Πατρών, οι περιοχές αυτές είναι η συνοικία των προσφυγικών, εργατικές κατοικίες Ζαρουχλαϊκών, περιοχή συνόρων, παραλία Πατρών, Γλυκάδα, Κάστρο, πλατεία Πίνδου και πλατεία Όλγας. Σε κάθε περίπτωση, η κοκαίνη είναι σε έξαρση σε πανελλαδική κλίμακα και η Πάτρα δεν αποτελεί εξαίρεση στο φαινόμενο αυτό. Στο ίδιο μήκος κύματος θα συνεχίσουμε. Καλησπέριζω την Δήμητρα Μπαλαφούτη για να μας πει τι πραγματικά συνέβη σχετικά με την επίθεση στο περιπολικό και την βία που ακολούθησε, όπως καταγγέλλεται, από τους αστυνομικούς προσφάτως. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όντως, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, υπάρχει αναβρασμός, προβληματισμός. Αυτό είναι αυτό που επικρατεί στους κόλπους της τοπικής Ελλάς μετά από την επίθεση σε δύο ένστολους, αλλά και μετά από τις φθορές οι οποίες προκλήθηκαν στο περιπολικό. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Προχθές το βράδυ, λοιπόν, 3,5 ώρα τα ξημερώματα, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, το οποίο καλούσε στην περιοχή εκεί στη Γεροκοστοπούλου, στο ύψος περίπου της Υψηλάντου, καλούσε για βοήθεια λόγω διατάραξης κοινής ησυχίας. Κάλεσε λοιπόν το 100, έγινε αυτή η κλίση. Από εκεί και πέρα το περιπολικό έφτασε άμεσα στο σημείο. Την ώρα όμως που οι δύο ένστολοι πήγαιναν πάρα πολύ απλά να κάνουν το καθήκον τους, μιας και έγινε αυτή η κλίση προς το αστυνομικό τμήμα, ήρθαν αντιμέτωποι με νεαρούς οι οποίοι τους επιτέθηκαν, άρχισαν να τους χτυπούν, άρχισαν να προκαλούν φθορές στο περιπολικό όχημα της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα και οι αστυνομικοί, επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Τσίτσικα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, κάνοντας τη δουλειά τους, ναι μεν κράτησαν την ψυχραιμία τους, αλλά δεν μπορούσαν και να μην αντιδράσουν από τη στιγμή που γινόταν επίθεση κατά μέτωπον. Γιατί βλέποντας και το άρα βίντεο... Άρα αυτό που βλέπουμε είναι η απάντηση των αστυνομικών στα όσα προκάλεσαν οι νεαροί και πήγαν να τους συλλάβουν και δεν η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο μόνο και μόνο επειδή υπήρχε μία κλίση για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ότι υπήρχαν κάποιοι νεαροί οι οποίοι έκαναν θόρυβο εκείνη την ώρα, 3,5 ώρα τα ξημερώματα. Οπότε κλήθηκε εκεί το περιπολικό, πήγε να κάνει καταγραφή του περιστατικού, πήγε να δει ποιος κάνει εν τέλει τη φασαρία, να κάνει μία επίπληξη στους νεαρούς που έκαναν το θόρυβο εκείνη την ώρα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλη η φασαρία. Το βίντεο αυτό έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Από την πλευρά τους, από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, λένε ότι είναι καταδικαστέο το γεγονός της επίθεσης σε δύο αστυνομικούς, οι οποίοι το μόνο που πήγαν να κάνουν ήταν η δουλειά τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζημιές στο περιπολικό όχημα, καταδικάζονται αυτές οι ενέργειες. Ξαναλέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαν να κάνουν το καθήκον τους. Βέβαια, μετά τις προσαγωγές που έγιναν, γιατί εφόσον έγινε όλο αυτό το περιστατικό, ακολούθησαν και συλλήψεις. Μετά τις προσαγωγές λοιπόν δύο νεαρών ατόμων, 30 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου βρέθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο στην Ερμού και εκεί υπήρξε επιπλέον ένταση και επιπλέον προσαγωγές. Μάλιστα. Πάμε τώρα, αλλάζοντας θεματολογία, στις περισσότερες κρατήσεις φέτος στα ξενοδοχεία της Πάτρας, όχι γιατί έχουμε ευρύ τουρισμό λόγω καλοκαιριού, αλλά γιατί έρχονται μαθητές. Είναι ένας ιδιαίτερος τουρισμός, μια ιδιαίτερη μορφή τουρισμού, θα λέγαμε, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια εδώ στην Πάτρα. Είναι πάρα πολλές οι σχολικές εκδρομές που επιλέγουν την Πάτρα ως το μέρος στο οποίο θα πάνε να κάνουν την πενταήμερή τους. Και δικαιολογημένα. Είναι η πενταήμερη, βέβαια. Τώρα κάποιος θα έλεγε τι μπορεί να δει κάποιος στην Πάτρα. Εμείς μπορούμε να απαντήσουμε και να πούμε ότι μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ένα μέρος το οποίο έχει τόσο πολλά μουσεία όπως θα μπορούσε να έχει κάποιος άλλος προορισμός. Από εκεί και πέρα, όμως, η Πάτρα είναι μία πόλη η οποία ενδείκνυται για διασκέδαση, ενδείκνυται για αναψυχή, έχει πάρα πολύ έντονη νυχτερινή ζωή, έχει πάρα πολλά καφέ, πάρα πολλά εστιατόρια όπου τα παιδιά γνωρίζουμε όλοι ότι τα προτιμούν και θέλουν πάρα πολύ να επισκέπτονται τέτοιες πόλεις για να περνάνε καλά. Είναι αυξημένος λοιπόν ο αριθμός της προσέλευσης αυτών των εκδρομών περίπου στο 15% παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαθητές αυτοί οι οποίοι έρχονται στην πόλη μας, καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι εκδρομές ξεκινούν από τον Νοέμβριο, από το χειμώνα και κορυφώνονται το Μάιο, λιγότερο το Μάιο. Παρ' όλα αυτά, ο μήνας Μάρτιος είναι ο μήνας ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη προσέλευση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αν κάποιος κάνει μια βόλτα, βλέπει 10-10 μαθητές, 20 παρέες μεγάλες παιδιών που κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη. Είναι μαθητές από όλη την Ελλάδα. Έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα, έρχονται από τα νησιά του Ιωνίου, έρχονται και από την Πελοπόννησο και βεβαίως, συγγνώμη Αλέξανδρα, να προσθέσω και αυτό,
Έχουμε να δουν πάρα πολλά μέρη. Έχουν να δουν την γέφυρα Ρίου Αντιρίου, έχουν να δουν το Νιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Αχάια Κλάους, το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο και βεβαίως μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την Πάτρα σαν ορμητήριο. Mm-hmm. Να είναι η έδρα τους και να πάνε στις γύρω περιοχές. Mm-hmm. Να πάνε Καλάβρητα, να πάνε Αρχαία Ολυμπία. Mm-hmm. Και κάπως έτσι κινούνται Δελφούς. Τα παιδιά. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε και γι' αυτό το λόγο επιλέγουν την Πάτρα που ξαναλέμε ότι είναι αυξημένη κίνηση 15%. Τώρα, για να κλείσουμε, καλός ή κακός. Έχουμε λιγότερους γάμους το 2024, είναι δύσυχτο. Το λες γελώντας, το έτος, γιατί. Όχι, λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να παντρευτούν. Δεν είναι κακό. Ναι. Είναι συγκρατημένες οι τιμές και διαθέσιμες οι ημερομηνίες προφανώς. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή, επειδή συνομιλήσαμε με επιχειρηματίες του κλάδου και από την εστίαση που έχουν κέντρα δεξιώσεων, αλλά και από την πλευρά των catering, οι άνθρωποι λοιπόν μας λένε ότι αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις είναι γύρω στο 60 με 70%. Δεν είναι πάρα πολύ λοιπόν οι γάμοι οι οποίοι θα γίνουν μέσα στο 2024. Είναι ένα έτος το οποίο είναι δύσικτο. Ο Έλληνας το κοιτάει ακόμα αυτό. Η οικογένεια τηρεί τις παραδόσεις, φοβούνται να παντρευτούν ένα τέτοιο έτος. Βέβαια είναι και κάποιοι που το τολμούν και δεν έχουν στο μυαλό τους αυτές τις δυσδαιμονίες. Κάποιοι το βρίσκουν και σαν δικαιολογία. Να πούμε ότι είναι κάποιοι γάμοι οι οποίοι είχαν ήδη προγραμματιστεί να γίνουν μέσα στο 2024. Παρ' όλα αυτά, δεν θα γίνουν είτε για λόγους μακριά από εδώ υγείας, είτε για λόγους επειδή το ζευγάρι μπορεί να χώρισε και να έχει κλείσει το γάμο 2 χρόνια πριν. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι κάποια στοιχεία λόγω του κορονοϊού και της πανδημίας έχουν μείνει στα ζευγάρια. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι πάρα πολλά ζευγάρια που πλέον στους γάμους τους δεν καλούν πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, οι δεξιώσεις και στην εκκλησία καλεσμένοι είναι γύρω στους 250 με 300. Mm-hmm. 300 δεν ξεπερνά αυτός ο αριθμός, αυτά τα στοιχεία που σας λέω. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το catering, και εκεί είναι μειωμένα τα άτομα. Γιατί κάποιος επιλέγει, για παράδειγμα, να κάνει τη γιορτή στο σπίτι του, στην αυλή του σπιτιού του, σε ένα οικόπεδο που μπορεί να έχει να το διαμορφώσει. Mm-hmm. Και εκεί ο αριθμός των ατόμων είναι γύρω στα 150. Και μην ξεχνάμε ότι πλέον και λόγω της πανδημίας έχουν μειωθεί και οι υποχρεώσεις. Δεν με κάλεσες, δεν σε καλώ κι εγώ. Οπότε πάει κάπως έτσι. Οι τιμές είναι προσιτές. Είναι προσιτές οι τιμές. Yeah. Οι άνθρωποι της εστίασης προσπαθούν να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μικρή αύξηση. Yeah. Είναι λογικό, το βλέπουν αυτό οι καταναλωτές ακόμη και στο σούπερ μάρκετ. Από εκεί και πέρα να πω το αισιόδοξο ότι όσον αφορά το 2025, οι γάμοι οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι είναι ακόμα περισσότεροι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός για τους γάμους του 25. Ευχαριστούμε την Δήμητρα Μπαλαφούτη. Πάμε τώρα στον νεολόγο και στον κόσμο που κυκλοφορούν σήμερα από νωρίς το πρωί στα περίπτερα. Ξεκινάμε με τον νεολόγο. Βλέπετε το πρωτοσέλιδο. Όπως είδαμε πριν, το αλτσβερίζ ναρκωτικών στην Πάτρα και την νοθευμένη κοκαίνη στα στέκια της. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο του κόσμου που είναι ένθετος στον νεολόγο των πατρών με πολλές ειδήσεις, σχόλια, lifestyle και ένα δυναμικό αθλητικό τομέα. Από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας, ο νεολόγος και ο κόσμος. Στο σημείο αυτό ακολουθούν τα νέα για τον αυριανό μας καιρό. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νεολόγο.
Νοθευμένη κοκαίνη στα στέκια της Πάτρας. Τα σημεία συνάντησης για το Αλισβερίσι. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Σε επιφυλακή, η πολιτική προστασία για τις φωτιές. Θα κλείνουν τα περιαστικά δάση στην Αγαία. Σουχτερά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπαίδων. Στα Σκαριά, ο μεγαλύτερος ποδηλατόδρομος στην περιφέρεια. Στις 14 Μαΐου, η φάκελη για το έργο Ρίο Άγιος Βασίλειος. Στο Παραβάν, ποιοι χρησιμοποίησαν τον Μαρίνο Σκανδάμι για το επιμελητήριο Αχαΐας. Ποδοπάτησαν το ιστορικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, που είναι η υπεύθυνη της έκθεσης. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων στις προκριματικές του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Ελλάδα. Σαρωτική έλεγχη στην τοπική αγορά για τις ελληνοποιήσεις αμνοερυφείων. Μαζί ο κόσμος με συνεντεύξεις, σχόλια και το πιο πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ με πολύ παρασκήνιο.